σε Νάπολη, με τις πρώτες εικόνες να είναι εντυπωσιακές στο ύψος του Σεληναρίου. Η κάθε σύραγγα είναι μήκους 2 χιλιόμετρων, η οποία ξεκινά ανατολικά από το Σεληνάρι, ενώ φτάνει μέχρι τον κάμπο της Σταρμάρου. Και όλα αυτά συμβαίνουν 14 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης στο Ηράκλειο, παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ξεκινά λοιπόν αυτό το πολύ σημαντικό έργο υποδομής του ΒΟΑΚ. Μάλιστα έγινε η επίσημη έναρξη των εργασιών από το μέσον του τούνελ, το οποίο παρακάπτει την Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Σεληνάρι, γιατί γνωρίζουμε ότι το έργο αυτό θα δουλευτεί από δύο εταιρείες. Από την Τέρνα, η οποία θα δουλέψει το κομμάτι από Χερσόνησο μέχρι και Σεληνάρι, και από Σεληνάρι μέχρι Νεάπολη, Ιντρακάτ. Και θα είναι το κομμάτι Χερσόνησος-Νεάπολη, το οποίο πιστεύουμε όχι μόνο θα αναβαθμίσει και θα επισπεύσει την κυκλοφορία, αλλά θα είναι καθόλου ασφαλής η διέλευση, η χρήση αυτού του δρόμου που είναι ζητούμενο, γιατί ξέρουμε όλοι τι θύματα έχουν πληρώσει, πόσο αθώο αίμα έχει χαθεί μέσα σε αυτούς τους δρόμους. Έχει εγκατασταθεί ο εργολάβος, το είπατε πολύ σωστά, ξεκίνησαν τα έργα. Έχει ξεκινήσει και το διπλό τούνελ και από τις δύο μεριές, και από ανατολικά και από δυτικά, για να συναντηθούν κάπου στη μέση. Αλλά νομίζω ότι είναι ένα έργο πάρα πολύ σημαντικό που αλλάζει τον οδικό χάρτη στην περιοχή. Το αναπτυξιακό έργο είναι μήκους 22,5 χιλιόμετρων, ενώ είναι το δεύτερο τμήμα του ΒΟΑΚ που εισέρχεται σε φάση κατασκευής μετά το τμήμα Νεάπολη-Άγιος Νικόλαος. Το έργο περιλαμβάνει 5 ανισόπεδους κόμβους και 7 σύραγγες, ενώ το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου ορίζεται σε 48 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Το έργο έχει προϋπολογισμό 290 εκατομμυρίων ευρώ, εκ των οποίων τα 90 εκατομμύρια χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Είμαστε πάρα πολύ αισιόδοξοι και για το κομμάτι Χερσόνησος-Νεάπολη-Νεάπολη-Άγιος Νικόλαος, αλλά η Κρήτη περιμένει την απάντηση Χανιά-Χερσόνησος. Το μεγάλο έργο, και θεωρούμε ότι όλος ο δρόμος από Καστέλη Κισάμου μέχρι Σιτία επιτέλους πρέπει να γίνει τετράχνος με δύο λωρίδες ανακατεύθυνση που να διασφαλίζει στο ακέραιο την κυκλοφορία, αλλά κυρίως να δώσει την όθηση για την ανάπτυξη που το νησί πρέπει να ακολουθήσει. Στην τελετή αγιασμού στο εργοτάξιο κατασκευής της πρώτης μεγάλης διπλής σύραγγας βρέθηκε ο Γιάννης Πλατιωτάκης. Σήμερα είναι η μέρα χαράς. Με ικανοποίηση διαπιστώνω ότι το μεγαλύτερο αναπτυξιακό έργο στο νομό Λασιθίου υλοποιείται με γρήγορους ρυθμούς. Είναι ένα δύσκολο τεχνικά έργο, όμως οι υποδομές όπως αυτό το έργο, ειδικά στο νομό Λασιθίου, θα ενισχύσουν σε πολύ σημαντικό βαθμό τους ρυθμούς ανάπτυξης, επιταχύνοντας έτσι το στόχο για μια βιώσιμη ανάπτυξη γενικότερα σε επίπεδο Κρήτης. Αυτά τα έργα του ΒΟΑΚ και οι υπόλοιπες ζωτικές υποδομές που υλοποιούνται ή δρομολογούνται μαρτυρούν έμπρακτα το τεράστιο ενδιαφέρον της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό που κοιτάμε ως Περιφέρεια και ως Διεύθυνση Περιβάλλοντος είναι να τηρούνται οι περιβαλλοντικοί όροι, γιατί έχει πάρει ΑΕΠΟ, έχει πάρει έγκριση λαϊ περιβαλλοντικών όρων, και μάλιστα έχω κανονίσει με τον εργολάβο και με την επίβλεψη σύντομα να κάνουμε μια επίσκεψη να δούμε αν πράγματι τηρούνται οι όροι όπως έχουμε υποχρέωση. Πολύ σύντομα θα ξεκινήσουν σχετικές εργασίες για τη δημιουργία σύραγγας στη σταλίδα μήκους 420 μέτρων βόρεια του υφιστάμενου τούνελ, ενώ στην ευρύτερη περιοχή θα κατασκευαστεί και μία κύλαδο γέφυρα. Ήδη βλέπουμε τις πρόδρομες εργασίες στην περιοχή Κουτρουφαρίου. Θα ξεκινήσει η διάνοιξη, η διάτρηση του νέου τούνελ σταλίδας Χερσονήσου, το οποίο θα γίνει βόρεια του υφιστάμενου, και μετά την έξοδο του τούνελ θα γίνει η δεύτερη κυλαδογέφυρα στη θέση και παραπλήσια της υφισταμένης. Την ίδια ώρα τονίζεται η ανάγκη πρόσληψης δύο τεχνικών συμβούλων για να ολοκληρώσουν τις αντίστοιχες μελέτες στο νομό Λασιθίου. Με γοργούς ρυθμούς προχωρούν και οι εργασίες στο τμήμα Νεάπολη-Άγιος Νικόλαος 14,5 χιλιόμετρων, το οποίο κατασκευάζεται ως δημόσιο έργο με προϋπολογισμό 169 εκατομμυρίων ευρώ.